Η νέα κρίση που έχει ξεσπάσει με την Εκκλησία έχει προβληματίσει το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο από την πρώτη στιγμή επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ανησυχεί η άρνηση της Γεωργίας Γενιά να ψηφίσει το άρθρο που επιτρέπει τη διόρθωση ταυτότητας φύλου από τα 15 έτη. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει πως θα είναι η μοναδική διαφοροποίηση, ενώ δεδομένη θεωρείται η καταψήφιση επιμέρους άρθρων από βουλευτές των ΑΝΕΛ. Οι πολιτικοί που καταλαβαίνουν την ανάγκη επέκτασης των δικαιωμάτων, αλλά καταψηφίζουν, είτε για να τα έχουν καλά με την κοινωνική τους βάση, είτε για να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυβέρνηση, αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα ως μέσα για τις πολιτικές τους επιδιώξεις και όχι ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Διαφορετικές απόψεις έχουν καταγραφεί και στη Νέα Δημοκρατία. Με τροπολογία αναμένεται να απαντήσει η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, η οποία, αν δεν γίνει δεκτή, θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Για το ηλικιακό, ο Καναδάς το έστω 14. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται για τους ενήλικες αυτή η ρύθμιση. Για τους ενήλικες. Θα βάλετε το 18 δηλαδή. Ναι. Εσείς πλαφών, έτσι. Θα βάλουμε αυτήν την προϋπόθεση. Ο Ιερός Πόλεμος έχει ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο στο κόκκινο, με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι έτσι όπως είναι πρέπει να ψηφιστεί. Θα μπει στην Ολομέλεια και εκτιμώ πως το σύνολο του πολιτικού κόσμου θα έχει θετική άποψη για το λοιπόν. Δεν τους δίνω αυτό. Ξέρετε γιατί δεν τους δίνω? Γιατί δεν το δίνει ο Θεός. Όποιος πλάσει ο Θεός άρενα, πρέπει άρενα να πεθάνει. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ξεκινάει αύριο στη Βουλή και η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.